Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, όπου για να παρουσιάσω τον επόμενο καλεσμένο, νομίζω ότι καλό είναι να δούμε ένα βιντεάκι πρώτα. Άμα είναι έτοιμοι από την ροή, να το δούμε, καθώς δεν χρειάζεται εγώ να πω πολλά λόγια, ο ίδιος μιλάει από μόνος του, για να δούμε λοιπόν για ποιον πρόκειται. Καταλάβει ότι σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη Βεργίνα τηλεόραση τον Λουδοβίκο των Αναγείων, τον οποίο καλησπερίζουμε. Λουδοβίκε, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πρέπει να πω ότι έχετε ωραίο χαμόγελο, δεν ακούω τίποτα. Νομίζω θα το διορθώσουμε αυτό εντός ολίγου. Τώρα εντάξει. Πολύ ωραία. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ενικό, γιατί μου είναι δύσκολο να σας αποκαλώ κύριε Λουδοβίκο, οπότε να... Εντάξει, εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Λουδοβίκο, ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση. Σε μια εποχή δύσκολη, καθώς εσύ μπορεί το 1988 να μας έλεγες ότι ο έρωτας στην Κρήτη είναι μελαγχολικός, αλλά στην Ελλάδα του 2021 με την πανδημία ο έρωτας νομίζω είναι παντού μελαγχολικός. Μα και τότε παντού ήταν μελαγχολικός. Ο έρωτας παντού είναι μελαγχολικός. Αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε τώρα. Είναι σαν να ζούμε σε ένα άλλο πλανήτη, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, και είμαστε υποχρεωμένοι τώρα με μικρά βήματα να προσαρμοστούμε. Ο άνθρωπος επιβίωσε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή είναι προσαρμοστικός. Είναι προσαρμοστικός ο άνθρωπος, επιβίωσε για πολλά χρόνια, αυτό είναι αλήθεια. Οι καλλιτέχνες όμως θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να εργαστούν, δεν μπορούν να δουλέψουν αφενός, αλλά και εμείς όλοι δεν μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε μουσική, να ψυχαγωγηθούμε, γιατί χωρίς πολιτισμό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για τους καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που παράγει την ώρα που το αποδίδει. Ο καλλιτέχνης είναι μια ιδιότητα. Ακριβή ιδιότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να παράγει με ένα βλέμμα διαφορετικό από ό,τι έχουν οι άλλοι και να φέρει έργο. Τώρα, αυτή την εποχή αυτό που νοσεί είναι η δυνατότητα, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την καλλιτεχνή μας παραγωγή, ας το πω έτσι. Αυτό είναι, αλλά ο άνθρωπος που κάνει τέχνη σε όλες τις μορφές και σε όλες τις εποχές είναι σε θέση να το κάνει. Μάλιστα. Τώρα, το ότι είναι δύσκολο για τον καθένα από εμάς να επιβιώσει, ας πούμε, όχι καλλιτεχνικά, να επιβιώσει σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Το επάγγελμά σου είναι αυτό και ξέρεις από αυτό, θα ζήσεις από αυτό και δεν έχεις χρήματα, δεν γίνεται. Είναι πολύ, πραγματικά πολύ δύσκολο πράγμα και δεν εννοώ για... Ενώ και σχεδόν κυρίως τα παιδιά που είναι μουσική, απλή μουσική δηλαδή, mm-hmm. που παίζει για ένα μεροκάματο, είναι γιθαρίστας, είναι ένας μουσικός δηλαδή, που παίζει μια ορχήστρα. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. Μάλιστα. Εσύ Λουδοβίκη, έχεις μια καριέρα πάρα πολλών χρόνων. Έχεις ξεκινήσει με Μάνο Χατζηδάκη και με πολύ ωραίους δίσκους από την εταιρεία του Χατζηδάκη τότε, τον Σύριο. Αργότερα μας συστήθηκες και ως ζωγράφος και ως συγγραφέας. Τι είναι αυτό που σε εκφράζει περισσότερο από τα τρία? Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πράγμα που με εκφράζει καλύτερα. Mm-hmm. Ξέρω ότι από την πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη γη, ας το πούμε, 7-8 χρονών, μ' άρεσε η ζωγραφική. Δηλαδή, αυτό μ' άρεσε περισσότερο. Στη συνέχεια, αυτή μου η διάσταση
την καλλιεργούσα με έναν τρόπο στο χωριό. Δεν είχαμε δυνατότητα ούτε δασκάλου να μα διδάξουν διαγράμματα. Αυτό ήταν το λοιπόν ζωγράφιζα. Το πρώτο πράγμα που ζωγράφιζα ήταν σε ένα χάρτινο πιάτο που είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη γιατί με είχε μαλώσει ο πατέρα μου. Και εγώ ήμουν αμουτρωμένο έτσι στο μπουφέ και ζωγράφιζα το πρόσωπό μου μέσα. Και μετά είπαν όλοι, μα κοίταξε ώρα που μοιάζει, α πούμε. Δηλαδή κέρδιζα τον έπαινο η ζωγραφική και προχώρησα έτσι. Όταν γνωρίζω όμω τον Μάρο Χατζηδάκη το 1979, με ακούει να παίζω με τον Μαντολίνο και αυτό μου λέει, κατά τη γνώμη μου, με έναν τρόπο τώρα σημερινά το λέμε, από εδώ είναι ο δρόμο σου και μου δίνει τη μουσική κατεύθυνση δηλαδή. Εγώ δεν είχα λόγο να μην το δω αυτό και να το ψάξω. Αφού ο Μάρο Χατζηδάκη σου δίνει αυτή την πρόταση, κάτι βλέπει που δεν το βλέπω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει μια πρωτότυπη εργασία τότε, δηλαδή μάζεψα το θρηνητικό τραγούδι του χωριού μου, τα μυρολόγια, αριστουργήματα δηλαδή με συναισθήματα πολύ πυκνά και ουσιώδη. Και ο Χατζηδάκης είδε ένα τέτοιο τραγούδι, το δεν το ακούσει, και μου έδωσε την κατεύθυνση του τραγουδιού. Και πήρα τον δρόμο αυτό. Τα μυρολόγια που βγήκανε και σε δίσκο το 1985. Ήταν ο πρώτος δίσκος, μάλιστα, νομίζω. Ο πρώτος, ναι, ναι. Και συστήνεσαι λοιπόν στο κοινό με μυρολόγια. Είναι κάτι δύσκολο, γιατί ο κόσμος δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποδεχθεί να ακούσει θρηνητικά τραγούδια, μυρολόγια. Δεν θα το βάλει για να ευθυμίσει προφανώς. Προφανώς όχι. Σε έλκει όμως με έναν τρόπο, διότι χωρίς να το καταλάβεις, το μυρολόγιο είναι θρηνητικό τραγούδι, αλλά είναι λυτρωτικό παράλληλα. Mm-hmm. Σας λέω ένα παράδειγμα. Κάποτε η μητέρα μου ήταν έτσι στενοχωρημένη και εγώ πήρα το μαντολίνο και τη τραγούδισα μυρολόγια. Δηλαδή πάνω στη θλίψη έβρα μια δεύτερη θλίψη. Όταν τελείωσα λέει έτσι, όπως ευχαριστήθηκα, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό επίσης. Μάλιστα υπάρχει ένα project τώρα που είναι σε εξέλιξη, που λέγεται πώς είναι το τίτλο, η γιορτή του πένθους, η γιορτή του πένθους. Mm. Από την εποχή του Ομήρου έχουμε την εκάβη που λέει, ελάτε γυναίκες, να ευχαριστηθούμε τα δάκρυα. Δηλαδή να κλάψουμε. Μάλιστα. Τι θα πει αυτό, να ευχαριστούμε τα δάκρυα. Και θα σου πω μια πραγματική ιστορία που τη βίωσα εγώ στο χωριό εδώ. Η Καραμπίνη, η Μαρίκα, μια γυναίκα που έφερε στο γιο της στη Φαλκονέρα τότε. Mm-hmm. Στο Ναυάγιο, ναι. Και στο Ναυάγιο, που εγώ στη συνέχεια τη βρήκα τη γυναίκα που όταν έκανα τα μυρολόγια την κουβιάσαμε. Έτσι είμαστε 8 ίδιο χωριό. Και μου είπε κάτι συγκλονιστικό. Μου λέει, εγώ έλεγα μυρολόγια μπρος στο νεκρό παιδί μου. Ο κόσμος όλος έκλαιγε με αναφιλητά και εγώ ένιωθα μια παράξενη ειδονή. Και μου λέει, κοίταζε με στα μάτια τα σου λέω αυτό. Τι λες, δεν πονούσε το παιδί μου. Εγώ σου λέω ότι πέρασα μέσα από τον πόνο και με έβγαλε αλλού. Μάλιστα. Άρα ο βαθύς πόνος, και καταλήγει η γυναίκα αυτή, ήταν και προφωμένη γυναίκα, ο βαθύς πόνος δεν έχει πόνο, μου είπε. Για να κλείνουμε το κεφάλαιο αυτά, να μην προχωρούμε. Οπότε, το μυρολόγιο είναι λιτρωτικό. Η γιορτή του πένθους στο αυτό το project τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει αυτή τη διαδρομή από την εποχή του Ομήρου μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, η ελληνικότητα μέσα από το λαϊκό θρήνο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συναντάμε στις τραγωδίες και βλέπουμε ότι έχει τα ίδια στοιχεία. Διότι η ποιότητα του πόνου και της απώλειας είναι πάντοτε ίδια. Mm-hmm. Και πάντοτε αυτός που αγαπάει βαθιά με αυτή την πληροφορία του θρήνου παράγει. Κυρίως οι μητέρες, οι αδερφές κτλ. Διότι έχουμε αριστουργήματα που προκύψαν αυτά και γίνονται, όπως έλεγε και ο Χατζηδάκης τότε, ότι αυτό το μυρολόγιο γεννιέται με την πολυτέλεια του πόνου. Πρέπει να έχεις την πολυτέλεια του πόνου, έτσι ακριβώς το ίδιο. Συγκλονιστικό. Πάντως πέρασαν τα χρόνια, βγάλατε πολλούς δίσκους επιτυχημένους, αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έναν πάρα πολλούς ωραίους δίσκους. Το 1997 βγάλατε την Πύλη της Σάμου, όπου εκεί στο μόνιμο τραγούδι λέτε και για κάποιους άλλους συναδέλφους σας. Το Σαββόπουλο, ναι, τον Νίκο τον Παπάζογλου, τον Μάλαμα, τον Αργύρη, τον Μπακυρτζή. Γιατί αναφέρεστε σε αυτούς, ήταν επιρροές σας, είναι άνθρωποι που θαυμάζετε? Τα έχετε πει όλα, νομίζω, δεν μπορώ τίποτα. Κοιτάξτε, το 1997 κάπου εκεί. Εγώ μουσικά αναπτύχθηκα Θεσσαλονίκη. Ναι, μένουμε από την Κρήτη, ναι, μένουμε στην Αθήνα, αλλά όταν ο Χατζηδάκης με καλεί στο Σύριο και παίζουμε για 2 χρόνια με τα άλλα παιδιά, τον Λέγκα, τον Λιούγκο κλπ. Και όταν εγώ πάω να κάνω τα δικά μου προσωπικά βήματα, πήγα με τον Λιούγκο Θεσσαλονίκη σε μια μπουάτ την περίφημη τότε
το Λιόγερμα. Και εκεί πρώτη φορά παρουσιαστήκαμε ζωντανά. Από εκεί και πέρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη για μένα γίνει και μια μητέρα της μουσικής. Θαύμαζα όλα αυτά τα παιδιά που είπατε προηγουμένως, σαν καλλιτέχνες, σαν δημιουργούς, σαν ήθος, σαν όλα. Και ο Νίκος Στεφανίδης, αυτός ο σπάνιος άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επινόησε το Μήλο τότε, πήρε στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και έφυγε στο Μήλο. Έτσι είναι. Και εκεί έγιναν μεγάλα πράγματα. Αυτό πρέπει να καταγραφούν κάπου και να φανούν. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν εγώ μεγάλωσα μέσα στο Μήλο από την αρχή. Και ευχαριστώ τον Στεφανίδη τον Νίκο από εδώ, όπως και τον Νίκο τον Καρατζά, τον εκδότη του Ιαννού, ο οποίος με έβαλε στη συγγραφή, ας πούμε. Mm-hmm. Να διηγηθώ αυτά τα πράγματα που λέω, ας πούμε. Τέλος πάντων, όλοι λοιπόν αυτοί που παρουσιάζω και κάνω μια μικρή προσωπογραφία στον καθένα, είναι πρόσωπα που με εντυπωσιάσαν πολύ και με συνεχίζουν. Και σχηματικά είχα πει ότι είχα τον Τεσεβό από τότε. Τον Τεσεβό που ερχόμαστε και λέω, θα του βάλω στον Τεσεβό μέσα, όλου αυτού θα κρατούμε στην Αθήνα. Και το γεμίσε μέσα. Έτσι ξεκινάει το τραγούδι. Έχουν... Θεσσαλονίκη, Αθήνα, μέσα στον Τεσεβό. Ο κόσμο ο δικό μέσα στο θόρυβο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Αγαπητέ Λουδοβίκε, ασχοληθήκατε με πολλά πράγματα από την άποψη ότι άμα κάποιος δεν σε έχει δει σε μια συναυλία, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό, γιατί λες πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ θυμάμαι μια από τις ερώτερες βραδιές της ζωής μου ήταν σε μια συναυλία στην Άθετο της Χαλκιδικής όπου τραγουδούσες και είχα περάσει καταπληκτικά με όλα αυτά τα τραγούδια, αλλά και τις ιστορίες που λες στον κόσμο. Όλες αυτές οι ιστορίες είναι φανταστικές, είναι αληθινές, τις έχεις σκεφτεί εσύ, τις έχεις ακούσει από άλλους. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα. Η σύνθεση, ο συνθέτης είναι αυτό. Συνθέτεις γεγονότα, συνθέτεις ιδέες και παράγεις, ας πούμε, δεν είναι. Εγώ λέω ότι η μουσική από μόνη της δεν στέκεται. Στέκεται, αλλά είναι ένα ολόκληρο πράγμα, είναι μια σφαίρα. Ο λόγος είναι πάντα μια δυνατότητα να μπορείς να διηγηθείς. Πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ένας άλλος τρόπος, ας πούμε. Εγώ από άμυνα, όταν παρουσίασε πρώτη φορά ο Μάνος Χατζηδάκης στην Αθήνα, και δεν ήξερα αν θα με αποδεχτούν οι άνθρωποι που θα με ακούσουν. Έκανα αυτή την πονηριά, α το πούμε. Έλεγα μια ιστορία πριν από το κάθε τραγούδι για να σχεδίσω την προσοχή και το ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγες μέρες, αφού το έκανα αυτό, ο Χατζηδάκης είπε: ο Λουδοβίκος μπορεί να μιλάει στο μικρόφωνο, κάνει άλλο. Έτσι είχε πει επιλέξει. Άρα μου έδωσε ένα χώρο, α πούμε, να κινηθώ. Και άρχισα λοιπόν να αναπτύσσω αυτό το στοιχείο. Η ιστορία που λέω πριν από κάθε τραγούδι είναι μια παράλληλη ιστορία σαν το τραγούδι. Βέβαια. Η αιτία που το γέννησε ή κάτι άλλο. Τώρα, αυτά τα δύο μαζί. Που ναι. Είμαστε τώρα που είμαστε στην εποχή του διαδικτύου. Και το διαδίκτυο, ας πούμε, μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Τώρα εσείς είστε στην Αθήνα, τώρα είστε στην Κρήτη. Όχι, στα Νόγια. Στα Νόγια. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μιλάμε μια χαρά, κάνουμε τη συζήτηση. Παράλληλα όμως, ας πούμε, ολόκληρη σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι, για να μην πω ολόκληρη δισκογραφία σου, υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει στο YouTube, μπορεί κάποιος να την ακούσει δωρεάν. Αυτό είναι κάτι που σε ευχαριστεί, που σε δυσαρεστεί, συμφωνείς, διαφωνείς, πώς το βλέπεις? Όχι, με ευχαριστεί πάρα πολύ και το χαίρομαι. Η τέχνη είναι για τον κόσμο. Τώρα, αν οι συνθήκες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν εμάς, τους δημιουργούς, ας το πούμε έτσι, των έργων αυτών, να έχουμε τα δικαιώματά μας τα σωστά, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά το τραγούδι που γράφω εγώ και ο κάθε ένας που το γράφει θέλει να φτάξει και στα άλλα αυτιά. Και ξεκινώ από το γεγονός να αρέσει πρώτα σε μένα και μετά να εύχομαι να αρέσει στους άλλους. Χαίρομαι που υπάρχει δυνατότητα που λένε πάτε το κουμπάκι αυτό να σου πει το τραγούδι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά είναι θαύματα της εποχής. Και βλέπουμε τώρα, μια που μιλάμε για διαδίκτυο, και μια ιστοσελίδα. Εσύ τη διαχειρίζεσαι, δεν ξέρω, Λουδοβίκος των Αναγείων. Ναι, είναι στο Facebook, λέτε. Όχι στο Facebook, είναι στο σελίδα το ludovicosanagion.weebly.com που έχει όλη τη δισκογραφία. Βλέπω εδώ τα εξώφυλλα από τους δίσκους, έχει τα βιβλία, ζωγραφική. Ναι, εντάξει, όχι, δεν γυρίζουμε εγώ. Ναι. Όχι. Το Facebook κάνω μόνο. Δεν έχω μόνο το Facebook. Οπότε έχεις επαφή με τα social media, επικοινωνείς με τον κόσμο από εκεί. Βεβαίως. Α, ωραία. Εγώ όταν κάνω, δηλαδή, είτε γράφω ένα τραγούδι, είτε έχω μια ιδέα που είναι σαν είδος παραμυθιού, ας πούμε, τη διηγούμε στο Facebook και από εκεί δέχομαι τις πληροφορίες και τις εντυπώσεις, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μην χαθείς από τον κόσμο που σε παρακολουθεί και σου έχει μια συμπάθεια. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την όμορφη συζήτηση, αγαπητέ Λουδοβίκε, το μόνο που μένει να ρωτήσω είναι αν πιστεύεις ότι σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναγίνουν συναυλίες και να ειδωθούμε από κοντά, να διασκεδάσουμε όπως παλιά.
Αυτό κυρίως το εκφράζουμε σαν ευχή. Αλίμονα δεν συμβεί αυτό. Μάλιστα. Αλίμονα. Νομίζω... Τουλάχιστον να είχα το Ιντερνετ να τραγουδάμε στις οθόνες. Αυτό ήταν το καλύτερο, νομίζω, σύντομα να γίνει ευχή και μέχρι τότε στις οθόνες. Αγαπητέ Λουδοβίκη και τον Αναγείο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση και την επόμενη φορά, επειδή είσαι και παιδί της Θεσσαλονίκης, να σε έχουμε εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετίζω Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μου πόλη. Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, έτσι είχαμε μια πολύ όμορφη αλλά σύντομη δυστυχώς συζήτηση με τον Λουδοβίκο των Αναλογίων. Είχα να το ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, την επόμενη φορά όμως θα πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και βεβαίως καλό μήνα σε δύο μέρες καθώς μπαίνει ο Μάρτιος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σε γνωρίζω από την Κόψη με τον Αντώνη Κοκορίκο, ενώ στις 8 και 4 Στέργιος Καλόγερος σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.